Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ καταρχά για την παρουσία σα και καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε όσου μα παρακολουθούν, κύριε Κάλετσο. Λοιπόν, ε, πολλά είναι τα προβλήματα, αλλά δυστυχώ υπάρχει και επικαιρότητα. Και θα ήταν αντιδημοσιογραφικό από πλευρά μου να μην ξεκινήσω με αυτό που έγινε χθε στη Βουλή. Το Κομιστικό Κόμμα Ελλάδο στην πάγια θέση του, ούτε την πρώτη τροπολογία, ούτε την δεύτερη ψήφισε. Γιατί χρειάζεται όμως κατά την άποψη του Κουκουέ όλη αυτή η κατάσταση να δημιουργηθεί και όλο αυτό το σκηνικό Κοιτάξτε. το οποίο δεν μπορεί ο κόσμος να καταλάβει γιατί, γιατί έχει γίνει όλη αυτή η κατάσταση. Α, ας σκεφτούμε απλά. Αυτό το θέμα θα μπορούσε να μην συζητιέται καν αυτή τη στιγμή αν είχε ολοκληρωθεί η δίκη της χρυσή αυγή σε όλο, όλου τους βαθμούς, σε όλα τα επίπεδα. Και μιλάμε για μια σκόπιμη συνειδητή καθυστέρηση η μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό είναι τα μέτρα που κατά καιρού, στο παραπέντε, έλεγαν οι κυβερνήσει ότι θα ακολουθήσουν για να επιταχυνθεί η δίκη. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Τα μέτρα ήταν γνωστά. Απλώ τα θυμόντουσαν αφού είχαν δοθεί οι απαραίτητε παρατάσει. Αυτή είναι μια πρώτη διαπίστωση. Δεύτερο. Μπορούμε να σκεφτούμε επίσης ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορούσε να απασχολήσει την κυβέρνηση και γενικά το πολιτικό σύστημα που έχει τον σε αυτές τις αποφάσεις ενώ και την αξιωματική αντιπολίτευση κλπ. Πολύ έγκαιρα δεν είναι ένα θέμα που προέκυψε τώρα την τελευταία στιγμή και να συζητηθεί μια αρρύθμιση η οποία να είναι στοχευμένη και να αφορά συγκεκριμένα ναζιστική εγκληματική οργάνωση και όχι αυτά που βλέπουμε. Τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτά τα δύο βασικά γεγονότα, ότι παίζεται ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπάρχει σκοπιμότητα. Ναι. Υπάρχει σκοπιμότητα και μάλιστα πολλαπλή. Γιατί η μία πλευρά είναι με άξονα, υποτίθεται την αντιμετώπιση της χρυσή Αυγής, να γίνουν παραπέρα βήματα στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορούν την παρέμβαση στα εσωτερικά της λειτουργίας κομμάτων και συνδικάτων, και μάλιστα παρέμβαση, η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, τη βλέπουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με γενικόλογε διατυπώσεις που αφορούν γενικά το ριζοσπαστισμό, την ιδεολογία της βία, την θεωρία των δύο άκρων και άλλε ανιστόριτε προσεγγίσει, μέσα από τι οποίε θυμίζω σε ορισμένε Δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παράνομα τα κομμουνιστικά κόμματα αυτή τη στιγμή; Αυτός είναι και ο φόβος που εξέφρασε ε, το ε, Κόμμα κομμάτι. Δεν Ελλάδου. είναι φόβος. Ενδεχομένως... Ε, είναι αντιπαράθεση με μια πολιτική η οποία βήμα βήμα κλιμακώνει. Μία παρεμβατική πολιτική στην εσωτερική λειτουργία των κομμάτων υποτίθεται... Αυτά για παράδειγμα, δεν τα έχουμε λύσει στη, τον... στη χώρα, κύριε Παπαδό. Δεν τα έχουμε λύσει και αν θέλετε τα λύνουμε σε αντιδραστική κατεύθυνση. Όχι ας. απλά δεν τα έχουμε λύσει. Σκεφτείτε ότι άνοιγε η διαδικασία να συζητά ο Άριος Πάγος μαζί με την Αντιτρομοκρατική, την ΕΥΠ και άλλες υπηρεσίες για να κρίνει κάθε φορά την κάθοδο κομμάτων γενικά στις εκλογές που δημιουργεί και ένα υπόβαθρο να μην συζητάμε πλέον ούτε καν στη βάση ποινικού μητρώου, αλλά γενικότερα, με βάση τις ιδεολογίες κλπ. Αλλά ε, επιτρέψτε μου και μια yeah. ακόμα παρατήρηση, γιατί όντω το θέμα είναι καυτό, Αποδείχτηκε ότι μια σειρά θεσμοί και διαδικασίες, οι οποίες υποτίθεται είναι ο φραγμός ε, απέναντι στο φασιστικό ρεύμα, έχουν άμεση σχέση μαζί του και δεν αναφέρομαι μόνο στι υπόγειες διαδρομέ και τι όχι τόσο υπόγειες φανερέ και τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν κατά καιρού διάβλου επικοινωνία με τη Χρυσή Αυγή, αλλά και στους δικασ... στο δικαστικό σώμα. Και δεν είναι μόνο ο αντιεισαγγελέα και η τελευταία περιπέτεια. Είναι η εισαγγελική πρόταση για αθώωση της χρυσή αυγή στην πρώτη φάση της δίκης. Είναι η αποφυλακή στις χρυσαυγητών πάρα πολύ εύκολα στη συνέχεια. Είναι μια σειρά γεγονότα που δείχνουν τι. Δείχνουν ότι δεν, όχι απλά δεν είναι αντίπαλος του φασισμού το σύστημα που τον γεννά, αλλά ίσα ίσα είναι ένας πολύ καλός φίλος του γιατί τον χρειάζεται. Και αν θέλετε αντίστροφα αποδεικνύουν, ότι ο πραγματικό ιστορικό του αντίπαλο, όπω φάνηκε και στον 20ο αιώνα και στον 21ο αιώνα, είναι το εργατικό-λαϊκό κίνημα, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι αδιάλακτο αντίπαλός του και τον παλεύει σε όλα τα επίπεδα, μέσα στη ζωή, στου δρόμου και όχι μόνο στο νομοθετικό επίπεδο και στην Βουλή. Κύριε... Υπάρχει όμω ένα ακόμα ζήτημα ότι όλη αυτή η ιστορία χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή από προσανατολιστικά για να μην συζητήσουμε τα καυτά βασικά προβλήματα που καίνε αυτή τη στιγμή το κόσμο. Ε, Εμείς πως... ε, 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 πως... θα τα συζητήσουμε εδώ τα καυτά ζητήματα που αναφέρατε, αλλά θα ήθελα να κάνω μια υπόθεση εργασίας και να σας ρωτήσω. Σε περίπτωση που ε, ο Άριος Πάγος αποφασίσει ότι πρέπει να κατέβει το κόμμα του Κασιδιάρη στις ε, εκλογές, στις προηγούμενες φορές που είχε κατέβει η Χρυσή Αυγή, ε, πολλοί είπαν ότι εξαπατήθηκαν οι πολίτες, Ψήφισαν, δεν ξέρανε τι είναι, ψήφισαν ε, τη Χρυσή Αυγή, πήρε σημαντικά ποσοστά, μπήκε στη Βουλή. Το κουκούε άμα δει ένα σεβαστό ποσοστό χρυσ... ε, πολιτών να ψηφίζει δημοκρατικά την, ε, τη, τη, το κόμμα Κασιδιάρη, τι συμπέρασμα θα βγάλει. Δεν, δεν μπορεί κάποιο να πει ότι πάλι εξαπατήθηκαν οι πολίτε. Ξέρουν τι ψηφίζουν τώρα. Να σα πω. Ένα μέρο τη ατζέντα τη Χρυσή Αυγή δεν ήταν ατζέντα μόνο της χρυσή αυγή. Και το λέω αυτό δεν αναιρείται φυσικά η ευθύνη του καθενός και της κάθε να κρατήσει υπεύθυνη στάση και να απομονώσει τέτοια εγκληματικά φασιστικά μορφώματα. Αλλά ο μεγάλος ένοχος δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη φασιστική ομάδα, γιατί ρατσιστικές ατζέντε, ενοχοποίηση των μεταναστών, δόγμα νόμου και τάξης, Μία ολόκληρη φιλολογία που λέει ότι οι εργατικοί αγώνες υπονομεύουν τα κέρδη των επιχειρήσεων κλπ. Τα οποία αξιοποίησε η Χρυσή Αυγή. Δεν αξιοποιήθηκαν μόνο από αυτήν και αν θέλετε δεν τα διέδωσαν μόνο αυτές οι ομάδες. Τα διέδωσαν τα μεγάλα κόμματα του κεφαλαίου. Αποτέλεσαν ένα υλικό πλήσης εγκεφάλου στην κυριολεξία μεγάλου μέρους του λαού που ήταν φυσικό να είναι το πλέον σε τέτοιες απόψεις. Θυμίζω τη σχέση εφοπλιστών και μεγάλων εργοδοτών με αυτό το φασιστικό ρεύμα. Και αυτό, αν θέλετε, δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία, αν δούμε πώς αγκάλιασε το σύστημα το φασιστικό ρεύμα στην Γερμανία και στην Ιταλία από το Μεσοπόλεμο μέχρι την Ανοδότου ή στη συνέχεια το φασιστικό έρευνα σε όλη την Ευρώπη, θα δούμε ότι υπάρχουν μια σειρά διάβλητου συστήματο που το νομιμοποιούν στο λαό, ακριβώ γιατί το χρειάζονται. Επομένω, πρέπει να δούμε τον μεγάλο ένοχο, αυτόν που χρειάζεται το φασισμό. Και όχι μόνο τους φασίστες που φυσικά πρέπει να τους απομονώσουμε. Για πάμε τώρα σε αυτό που είπατε, καυτό θέμα, γιατί βέβαια και η υπόθεση Κασιδιάρη καυτή είναι, αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται και για άλλα ζητήματα και ενδεχομένω πολλές φορές να κάνουμε και διαφήμιση όταν στο κόμμα αυτό όταν το πολύ συζητάμε. Μα Οικονομία. Ε, ε, τι έγινε αυτές τις μέρες ε, το βλέπουμε ναι. όλοι. Οικονομία, ε, πολύ μεγάλο θέμα. Ίσως το, το το κυρίαρχο θέμα που αντιμετωπίζει ο Έλληνα πολίτη τη, συγκεκριμένη χρονική στιγμή έρχεται Πάσχα. Κανείς δεν ξέρει πώς θα κάνει το αρνι. Κανείς δεν ξέρει πώς θα πληρώσει το Πασχαλινό τραπέζι. Κανείς δεν ξέρει αν θα μπορεί να πάει με την οικογένειά του και θα μπορεί να ταπεξέλθει οικονομικά. Ε, Εσεί έχετε κάνει μια σειρά από προτάσει. Έχετε μιλήσει για μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη πρώτη ανάγκη, δεν έχετε εξακουστεί. Πιστεύετε ότι αυτό θα είναι το κυρίαρχο θέμα στην πορεία προ την κάλπη, Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο θέμα που απασχολεί πραγματικά κάθε λαϊκή οικογένεια προ τα τα φέρει βόλτα. Μόνο που συχνά περιορίζεται αυτό το θέμα. Η ναυτεμπορική, οφείλω να ομολογήσω, είναι από εκείνους τους πόλεις που το κρατά ψηλά στην ατζέντα και δίνει στοιχεία κατά καιρού. Ε, περιορίζεται μόνο στην άνοδο των τιμών. Ενώ είναι ένα πιο σύνθετο θέμα. Δηλαδή αφορά πρώτα απ' όλα τους μισθούς που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τιμές. Και εδώ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το πετσόκομα μισθών και συντάξεων που έγινε όλα αυτά τα χρόνια ναι, με, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, γιατί αν ήταν διαφορετική η μισθή θα συζητάγαμε σε άλλη βάση. Δεύτερο αφορά τη φορολογία, δηλαδή τους έμεσους φόρους που καταλήγουν στο κράτος και στην ουσία επιδοτούν στη συνέχεια κυρίως τους μεγάλους ομίλους, δηλαδή καταλήγουν πάλι στις τσέπες αυτών που κερ η οποία εκτινάχθηκε επίσης όλα αυτά τα χρόνια, ενώ οι μεγάλοι όμιλοι πληρώνουν φόρους λιγότερο από το 5% ετησίως, αν δούμε τα ετήσια φορολογικά έσοδα, ενώ το λαϊκό νοικοκυριό με τους άδικους έμεσους φόρους έχει γονατίσει, και αφορά και την άνοδο των τιμών που σχετίζεται με δύο παράγοντες. Και με την πολιτική της πράσινης μετάβασης, η οποία ανοίγαγε την ενέργεια σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ πριν τα Ρωσο Ουκρανικά πριν και, το, το, και πόλεμος, το ζήτημα ναι. του πολέμου στο έδαφος της Ουκρανίας πολύ πριν από αυτό μπορούμε να δούμε μάλιστα ότι η ακρίβεια και ιδιαίτερα η ακρίβεια των τροφίμων που είναι πολύ μεγαλύτερη από τον γενικό δείκτη του πληθωρισμού είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Καλά, Ειδικά στα τρόφιμα που λέτε, η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι ακατέβατη. Είναι, δεν είναι ακατέβατη, δεκα, λέω. Καθόλου. Και σχετίζεται φυσικά γιατί σχετίζεται με τον προηγούμενο παράγοντα, γιατί είναι και το κόστο το ενεργειακό των μεταφορών, τη παραγωγή ναι. των τροφίμων κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα βασικότερο ζήτημα το οποίο το κρύβουν επιμελώ <laughs> τα υπόλοιπα κόμματα. Αφορά το γεγονός ότι αποδείχ, αποδείχθηκε στη ζωή ότι κάθε φάρμακο για την αντιμετώπιση ενός συμπτώματο αυτού του συστήματος, γίνεται δηλητήριο για το άλλο. Δηλαδή, ακολουθήθηκε μια πολιτική χαμηλών επιτοκίων και φθηνού δανεισμού για να δοθεί ε, πακέτο κρατικών ενισχύσεων που θα δίνει όθηση στην ανάπτυξη. Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός φυσικά και, και στη συνέχεια και ακολουθήθηκε τώρα... η πολιτική των ψηλών επιτοκίων για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός που οδηγεί τώρα στην επιβράδυνση την οποία βλέπουμε και στην Ελλάδα, γιατί θα ήθελα να πω, παρακολουθήσα προηγουμένως και το Δελτίο Ειδήσεων, και εδώ γίνεται ένα παιχνίδι αριθμών, δηλαδή βεβαίως ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος εμφανίζεται 2,5%, αλλά μιλάμε για επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας αμέσως μετά την έξοδό της από την κρίση. Ήταν 6% πέρυσι ο ρυθμός, είναι η πρόβλεψη 2, 2 και κάτι για φέτος και 1,5% για του χρόνου. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι αν δεν είδαμε την ανάπτυξη για όλους με το ρυθμό 6%, μάλλον δεν θα τη δούμε και με τον 1,5% για να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι κατανοητό. Ε, Κλείνοντα, δυστυχώ δεν έχουμε. Να ναι, πω μόνο πω, μία, ναι, μία παρα, κουβέντα: παρακαλώ, αν παρακαλώ. Θέλετε. Παρακαλώ. Ότι όλα τα άλλα κόμματα δεσμεύονται να συνεχίσουν αυτή την πολιτική που γνωρίσαμε μέχρι τώρα. Διότι δεσμεύονται για τα ματωμένα πλεονάσματα, δεσμεύονται για, το, για τις απαιτήσει του ευρωπαϊκού εξάμενου και τη επενδυτική βαθμίδα. Μάλιστα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούσαν τον Τζίπρα όταν είπε ότι διασφάλισε το περιβόητο μαξιλάρι για τη σωτηρία της οικονομίας που ήταν τάματο με ένα πλεονάσμα το προηγούμενο διάστημα. Έχουν μικρές διάφορες μεταξύ τους, δηλαδή κοροϊδεύουν το λαό ότι θα ανακατανείμουν το Ταμείο Ανάκαμψης, λες και είναι ένα σακούλι με χρήματα και δεν υπάρχουν όροι για το αν θα χρηματοδοτηθούν ε, οικονομίε κλίμακα. Δεν υπάρχουν όροι που δανείζουν οι τράπεζε για να μην υπάρξουν νέα κόκκινα δάνεια. Εμεί λοιπόν ε, δεσμευόμαστε για το ακριβώ αντίθετο. <laughs> Προλάβατε την ερώτησή μου. Ακριβώ ναι. αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Τι θα... Προ τα πού πηγαίνει το κοκκού, τι θέλει να, να περάσει προ τον κόσμο. Το Εμείς το Δεσμευόμαστε και... ότι όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί, θα αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική που συνεχίζει να κλέβει το εισόδημα και να ισοπεδώνει τα δικαιώματα του λαού. Θα μπούμε μπροστά, όπω ήδη μπαίνουμε μπροστά, στον αγώνα για να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση, για να υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση την επόμενη μέρα, για να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πανελλαδικό ρεύμα ανατροπής. Ένα μεγάλο πανελλαδικό κίνημα ανατροπής και αυτό δεν το υποσχόμαστε μελλοντικά. Είμαστε ήδη μπροστά στον αγώνα για να επανέλθει ο 13ος-14ος μισθός. Είμαστε μπροστά στον αγώνα για να καταργηθεί η έμεση φορολογία στα είδη βασική ανάγκη. Είμαστε μπροστά στον αγώνα για να απαγορευθούν οι πληστηριασμοί, θέσει που απέρριψαν όλα τα άλλα κόμματα. Είμαστε πάνω απ' όλα μπροστά για να αντιμετωπιστεί ο πραγματικό αντίπαλο των εργαζομένων, που είναι οι δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δεσμεύσει του ΝΑΤΟ, η ίδια η άρχουσα τάξη και όχι μόνο τα κόμματα που την υπηρετούν. Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ και για και τα εγώ. όσα μα είπατε, αλλά και κυρίω για την παρουσία σα εδώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Gracias.